Τι κάνετε, κύριε Αλαβάνο, καλό σας μεσημέρι σχεδόν πλέον. Καλημέρα. Καλά, καλά, καλώ σας βρίσκω και πολύ εύστοχη εισαγωγή στη συνολμιλία μας. Η εύστοχη εισαγωγή έχει να κάνει και με τη χημεία, φαντάζομαι. και σήμερα δίνανε και χημεία. Και με τη γενιά του 80 και με τη γενιά του 80 και όλα. Σήμερα τα παιδιά δίνανε χημεία, έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Μας είδαμε ότι έχετε σπουδάσει κι εσείς χημεία στο ΕΚΠΑ. Έφευγε εγώ, έμπαινε εκείνος. Πάντως μην με ρωτήσετε να σας λύσω τα θέματα ΟΝΕΡ, γιατί θα αποτύχω παταγωδός. Να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλάμε πλέον για ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, με ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Πώς συνδέεται αυτή τη στιγμή η παρουσία του ΚΚΕ, η εσωτερική πολιτική στην Ελλάδα και η παρουσία του ΚΚΕ στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι σχεδόν 8 στα 10 θέματα που τρέχουν εσωτερικά περνάνε και από τις Βρυξέλλες. Πώς μπορείτε να το συνδέετε αυτό στις Βρυξέλλες κυρίως? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να γίνει και για την παρουσία του ΚΚΕ και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο άμεσα, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, όσο ισχυρότερο είναι το ΚΚΕ στη Βουλή, να φέρνει και προτάσεις νόμων, τροπολογίες, οι οποίες βελτιώνουν άμεσα τώρα, μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Για παράδειγμα, οι δεκάδες προτάσεις που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, πριν τις εκλογές δηλαδή, για τη μείωση την κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, για την προστασία από τους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών, για δεκάδες άλλα θέματα, κάτι που είναι πολύ επίκαιρο τώρα μετά τα δύο απαράδεκτα και θλιβερά γεγονότα της 63χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στην ΚΟ και της 19χρονης Εγγύου στη Νέα Μάκρη, όπου τον Οκτώβριο για παράδειγμα του 22 καταθέσαμε συγκεκριμένη ερώτηση για το γεγονός ότι σχεδόν το 40% του στόλου του ΕΚΑΒ είναι ακινητοποιημένο στην Αττική, είτε γιατί είναι παροπλισμένο, είναι με βλάβες τα ασθενοφόρα, είτε γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Αλλά ταυτόχρονα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως σωστά είπατε, πολλές από τις στρατηγικές κατευθύνσεις ζητημάτων που τα βλέπουμε και εδώ, πάρτε για παράδειγμα ένα από τα ζητήματα που μπήκε στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το υπερμνημόνιο, όπου πλέον όλοι, ακόμα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε στη συνέντευξή του ότι πρόκειται περί μνημονίου, με 350 εφαρμοστικούς νόμους προαπαιτούμενα κτλ. Ναι, μεν σχεδιάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως στη συνέχεια υλοποιούνται εδώ. Άρα εμείς, σαν ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, που έχουμε ένα μόνο συμφέρον, να προασπίσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων του ελληνικού λαού, έχουμε τη δυνατότητα πολύ νωρίτερα να έχουμε τη γνώση ποια είναι τα αρνητικά μέτρα τα οποία απεργάζεται το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γρήγορα να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό γιατί είναι αυτά τα μέτρα που έρχονται, έτσι ώστε γρήγορα τα σωματεία, τα συνδικάτα, το εργατικό λαϊκό κίνημα να μπορεί να αναπτύξει τους αγώνες τους για να μπλοκάρει, να συγκρατήσει, να έχει αποσπάσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Άρα έτσι αντιλαμβανόμαστε τη συμμετοχή μας στο Ευρωκοινοβούλιο και ταυτόχρονα, για να μην μακρηγορήσω, αξιοποιούμε και ορισμένες, ας πούμε, ορισμένα παραθυράκια τα οποία υπάρχουν, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να κατατίθενται αναφορές σωματείων εργαζομένων ανθρώπων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπάρχει, για παράδειγμα, Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ένα σύλλογος, μια οργάνωση, ένα συνδικάτο μπορεί να καταθέσει μια αναφορά και να απαιτήσει μέσω του Ευρωκοινοβουλίου να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση για ένα ζήτημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την κυβέρνηση του κράτους μέλους. Να σας θυμίσω, για παράδειγμα, μια αναφορά η οποία τρέχει αυτή την περίοδο που έχει να κάνει με την καύση σκουπιδιών από τη τζιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ στο Βόλο, την οποία πολλές φορές έχουμε κληθεί να την υπερασπίσουμε και έχουμε αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Ή, για παράδειγμα, για τις τοποθετήσεις ανεμογεννητριών, ανανέσιμων πηγών ενέργεια σε τόπους που θεωρούνται αρχαιολογικής σημασίας, είναι φυσικού κάλους, είναι ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα στα Άγραφα ή στο δάσος Δαδιάς στον Έβρο, σε άλλα σημεία όπου μέσω αυτής της πίεσης που ασκείται μερικές φορές μπορεί να καταφέρεις να καθυστερήσεις ένα έργο, να πάρει πίσω, να αναδείξεις πλευρές οι οποίες δεν είναι, πώς θα το πω, δεν θα το εμπόδιζαν να λάβει χώρα.
Βλέποντας το βιογραφικό σας και που, σε ποιες επιτροπές μετέχετε, πέρα από το κομμάτι των αναφορών της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, βλέπω ότι είστε και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις. Και ψάχνοντας έτσι λίγο για σας, έχετε ασχοληθεί και με το κομμάτι των επιστημόνων, αυτό το brain drain να γίνει brain gain. Θέλετε να μας πείτε λίγο αν υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου έτσι ώστε να μπορέσει το brain drain να γίνει brain gain? Κοιτάξτε, αν δείτε, καταρχάς για του λόγου το αληθές δηλαδή, ήμουν στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι περίπου τις αρχές του 2021. Ξέρετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει μια κινητικότητα των ευρωβουλευτών στις αρμόδιες επιτροπές. Εντάξει, πάντως εκείνη την περίοδο όντως υπήρχε σε αύξηση η συζήτηση για το φαινόμενο του brain drain. Εμείς έχουμε καταθέσει και έχουμε κάνει και όλο το που έχουμε κάνει και θέσεις και εκδηλώσεις και στην Ελλάδα για το φαινόμενο αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με το κατά πόσο ένας νέος επιστήμονας, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές του, υπάρχει δυνατότητα να απασχοληθεί στο αντικείμενο που σπούδασε, πρώτον. Δεύτερον, η αποζημίωση, ο μισθός ο οποίος θα έχει στο αντικείμενο το οποίο σπούδασε στην Ελλάδα, σε τι επίπεδα βρίσκεται. Τρίτον, εάν υπάρχει δυνατότητα μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, στα ερευνητικά ιδρύματα που έχει η χώρα μας, αφενός να γίνεται έρευνα με ποιους όρους και με τις σχέσεις εργασίας. Δηλαδή αυτά είναι τρία πάρα πολύ βασικά ζητήματα. Βλέπουμε ότι η γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα είναι σε μια κατεύθυνση μείωσης του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση συνολικά και για τα πανεπιστήμια, με τη λογική της εμπορευματοποίησης και της λειτουργίας τους με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας, να ψάχνει το κάθε πανεπιστήμιο, κάθε ερευνητικό ίδρυμα, κονδύλια σε ιδιώτες, σε μεγάλες επιχειρήσεις και μονοπόλια για να το χρηματοδοτήσουν, και βεβαίως να ανθούν δεκάδες διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, δείτε, στα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα σήμερα η πλειοψηφία των εργαζόμενων ερευνητών απασχολείται, μπορεί και δεκαετίες ολόκληρες, με σχέσεις είτε ορισμένου χρόνου είτε με μπλοκάκι. Αυτό αναδείχθηκε από την περιοδία που κάναμε και τη συνάντηση και με τη διοίκηση του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών πριν από περίπου 15-20 μέρες, που επισκεφτήκαμε εκεί με κλιμάκιο του ΚΚΕ, το συζητήσαμε με τη διοίκηση, συζητήσαμε με τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Το ΚΚΕ, για παράδειγμα, έχει θέση που λέει ότι πρέπει η εκπαίδευση και η ανώτατη εκπαίδευση να είναι δημόσια και δωρεάν. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό όλα τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Θα πρέπει να μην υπάρχουν πανσπερμία σχέσεων εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει σχέση εργασίας μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Να γίνονται σεβαστά τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων εκεί. Να επανέλθουν, αυτή είναι μια γενική πρόταση που κάνουμε, συνολικά για όλους τους εργαζόμενους, μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να επανέλθουν οι ορειμάνσεις. Να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, ο οποίος έχει κοπεί από τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πολλά έχετε βάλει στην κουβέντα. Δυστυχώς είναι πολύ σύνθετα ζητήματα. Απλά να πω και κάτι, γιατί γίνεται μια συζήτηση μεγάλη τώρα για τη δίθεν κοστολόγηση των προγραμμάτων και από πού θα βρεθούν τα λεφτά κτλ. Και εμείς λέμε το εξής. Αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος πληρώνει φόρο από το πρώτο ευρώ, την πραγματικότητα, πάνω από 23%. Πώς είναι η φορολογία των μερισμάτων που παίρνουν οι μέτοχοι των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων? Ήταν, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 15 στο 15, την έριξε στο 10. Ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία το 19, την έριξε στο 5%. Μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν απαράδεκτες φοροελαφρύνσεις, έως και εθελοντική φορολογία. Είναι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει αμύθιτα τα κέρδη ακόμα και σήμερα. Άρα λοιπόν εκεί βρίσκονται τα χρήματα από τα οποία μπορούν να φορολογηθούν και να στηριχθούν οι βασικές ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός, τα παιδιά του, οι εργαζόμενοι, και στην παιδεία και στην υγεία και στην πρόνοια
και να βελτιωθούν οι μισθοί και όλα τα κοινωνικά δικαιώματα στο σήμερα. Και αυτό θα κάνει το ΚΚΕ. Και λαμβάνω... Θα τα προτείνει δηλαδή το επόμενο διάστημα. Με πολύ περισσότερη άνεση χρόνου θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Την άνεση χρόνου μας τη δίνει το ΕΣΟΥ, γιατί κρατάμε χρόνους τουλάχιστον να είμαστε όσο πιο δίκαιοι γίνεται προεκλογικά. Να ευχηθούμε καλή δύναμη μέχρι τις 25 και στον προεκλογικό σας αγώνα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και αν είναι κάτι για το οποίο ο ελληνικός λαός και όλοι οι ακροατές σας μπορεί να είναι βέβαιοι, είναι ότι τους βουλευτές του ΚΚΕ, τους ευρωβουλευτές, είτε είναι εν ενεργεία είτε είναι υποψήφοι, θα τους βρει. Θα τους βρει στους δρόμους, θα τους βρει εκεί που γίνονται μεγάλοι εργατικοί αγώνες για την προστασία του εισοδήματος, θα τους βρει εκεί που εμποδίζονται οι πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών σε όλη τη χώρα, εκεί που αδικείται ο βιοπαλλεστής αγρότης. Και θα τους βρει γιατί εκεί πραγματικά δίνεται η μάχη για την 100% πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Αυτοί μπορούν να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν εκείνοι οι οποίοι τόσα χρόνια μαζί ψηφίζουν το τσάκισμα των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Κύριε Λεβανό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.